Σε απόγνωση βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη, καθώ οι ακραίε καιρικέ συνθήκε απειλούν να καταστρέψουν τη σοδιά του. Με τα ελαιόδεντρα να μαραίνονται από την παρατεταμένη ανομβρία και του ανελαίτου καύσονε, η παραγωγή ελαιολάδου έχει μειωθεί σημαντικά, βάζοντα σε κίνδυνο την κύρια πηγή εισοδήματό του. Ενώ οι αγρότε και οι ελαιοπαραγωγοί πληρώνουν κάθε χρόνο ασφάλιστα στον ολυγά είναι σαφέ ότι δεν αποζημιώνονται. Για μα το θέμα αυτό είναι και σε ό,τι αφορά το εισόδημά του και η αναγκαία αναπλήρωση σε ένα βαθμό τουλάχιστον, η οποία πρέπει να υπάρχει από τον ΕΛΓΑ, αλλά είναι και ηθικό, διότι δεν μπορεί κάποιο να πληρώνει τόσα χρόνια και να χρηματοδοτεί τον ΕΛΓΑ για να δίνει αποζημιώσει για αντίστοιχα φαινόμενα σε άλλα προϊόντα και σε άλλα σημεία τη χώρα. Δεσμεύτηκα να κάνω άμεσα μία επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό, ώστε να του θέσω όλα τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε. Ε, εκτιμώ όμως ότι γενικά ε, το θέμα της ε, λειψιδρίας και της ανομβρίας ε, το οποίο το αντιμετωπίζουμε τόσο έντονα ειδικά τις τελευταίες μέρες, ε, θα, στο θέμα αυτό θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ο σύνδεσμος ελαιοκομικών δήμων Κρήτης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ζητώντας την αναθεώρηση των αιτιών αποζημίωσης καθώς αυτές προβλέπονται για περιπτώσεις παγετού. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για τις αποζημιώσεις λέγοντας ότι δεν έχουν επιστημονική, λογική και ηθική βάση. Μάλιστα τονίζουν πως δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι η καταστροφή στα άνθη και τους μικρούς καρπούς από καιρικά αίτια αποτελεί στάδιο που πρέπει να υπαχθεί στα μη αποζημιώσιμα αίτια. Έχουμε υποβάλει υπομνήματα και στο παρελθόν για το ίδιο θέμα και μάλιστα τονίζουμε σε αυτά τα υπομνήματα ότι δεν είναι δυνατόν να μην αποζημιώνονται οι ζημιές οι οποίες πραγματοποιούνται στην άνθηση της ελιά και αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό των ισχύοντα του ΕΛΓΑ, ενώ αποζημιώνονται ζημιές που συμβαίνουν στην άνθηση, αλλά συμβαίνουν από παγετό. Ο ΣΕΛΔΙΚ, σαν φορέας των Δήμων, θα οργανώσει το προσωπικό το φθινόπωρο ένα συνέδριο με επιστημονικούς φορεί καταρτισμένους ανθρώπους και γεωπόνους, Ωστε να μπορούμε να μεταφέρουμε και να εκπαιδεύσουμε του αγρότε, που θα καλέσουμε όλου του παραγωγού να συμμετέχουν στο συνέδριο αυτό, να μάθουν πώ μπορούν να ποτίζουν. Πρέπει να, να περάσουμε από τη φάση του ανεξέλεκτου ποτίσματο στη σταγώνα. Με του ίδιου να βρίσκονται στο χείλο του γκρεμού, υπενθυμίζουν τι απώλειε τη τάξεω του 40% που προκλήθηκαν στην περσινή ελαιοπαραγωγή, δηλώνοντα ευθέω τι ανησυχίε του ότι και η φετινή ελαιοπαραγωγή θα φτάσει τα ίδια ποσοστά λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων και των παρατεταμένων καυσώνων κατά την περίοδο τη άνθηση καρπόδεση. Σε μια θετική ανταπόκριση από πλευρά του, το ώστε κάποια προβλήματα που είναι άμεσα να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Ζητούν την τροποποίηση του κανονισμού αποζημιώσεων και πιο συγκεκριμένα την άμεση έναρξη διαδικασιών χορήγησης αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στην περσινή και φετινή ελαιοπαραγωγή της Κρήτης, αλλά και την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει όλες τις ζημιές που μπορούν να προκληθούν στην ελαιοπαραγωγή από ακραία και ασυνήθιστα καιρικά αίτια, τα οποία δεν μπορούν να αποτραπούν από τους παραγωγούς.